Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο λίγο πιο διαφορετικό. Εδώ θα έχουμε μια συζήτηση, ας το πούμε ένα story time, και πιο πολύ το κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω κόσμο με αυτό, όπως έγινε και με το βίντεο του θυλασμού, και θα σας πω σε λίγο τι εννοώ. Θα μιλήσουμε για την προωρότητα. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε ότι έχω ένα μωράκι το οποίο έχει γεννηθεί πρόωρα. Ένα μωράκι το οποίο ήρθε στον 8ο μήνα της κοίησης στον κόσμο. Και να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολλοί μήνες που πάρα πολλά κορίτσια μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι Μαρινέλη πρέπει να βγεις να κάνεις αυτό το βίντεο της γέννας και το βίντεο αυτό με το θέμα της προωρότητας, μου το ζητάτε πάρα πολύ. Το βίντεο της γέννας δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι δεν θέλω να τρομάξω κόσμο. Γιατί ήταν λίγο περίεργη η γέννα μου, είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή πάρα πολλές κοπέλες βιώνουν δυστυχώς εκεί έξω καθημερινά σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα με την προωρότητα, το ότι γεννάνε νωρίτερα, είναι μια πολύ δύσκολη φάση, γιατί την έχω ζήσει και ξέρω πώς είναι. Και επειδή με το βίντεο του θυλασμού, είναι η αλήθεια, είχα δεχτεί εκατοντάδες μηνύματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικά και πραγματικά μου δίνεται μια ευκαιρία να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι πραγματικά μου δώσατε κουράγιο και θάρρος, γιατί δεν είναι και εύκολο να έρχεται η γιατρός σου που σε παρακολουθεί χρόνια και να σου λέει ότι δεν μπορείς να θυλάσεις το μωρό σου. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα υπήρξε και ένα το οποίο ήταν πάρα πολύ κακόβουλο και ήταν πάρα πολύ άσχημο να το πει μια κοπέλα, είτε έχει παιδί είτε δεν έχει, σε μια κοπέλα που έχει βγει να σου πει ότι δεν μπορώ να θυλάσω γιατί δεν μου επιτρέπεται. Και το μόνο που είχε να σχολιάσει ήταν ότι πες ότι βαριέσαι να θυλάσεις και άσε τα ψέματα περί προβλήματος υγείας. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό το πρόβλημα υγείας σας το έχω ξανααναφέρει και πριν αρκετά χρόνια. Σας το είχα ξαναπεί σε άλλο βίντεο, οπότε δεν είναι κάτι που σκαρφίστηκα εκείνη τη στιγμή επειδή βαριόμουν να θυλάσω. Και αυτό το σχόλιο, να σας πω την αλήθεια, είναι το σχόλιο που με έκανε να πω ότι δεν θέλω να βγω να μιλήσω ούτε για την προωρότητα ούτε για τίποτα. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες από αυτό το βίντεο, ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram, το οποίο με έκανε να χαρώ πάρα πολύ, γιατί βοήθησα, ξέρω ότι από αυτό το βίντεο βοήθησα έστω και έναν άνθρωπο και κατά κάποιον τρόπο του έσωσα τη ζωή. Και θα μου πείτε τι εννοείς, θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως. Είναι μια κοπέλα Ελληνίδα η οποία νομίζω μεγαλώνει το παιδί της στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος, όπου η οποία έμεινε έγκυος και συνειδητοποίησε ότι έχει το ίδιο πρόβλημα υγείας με εμένα. Δεν το γνώριζε από πριν, το έμαθε όσο ήταν έγκυος και ο γιατρός της εκεί την είχε αφήσει να θυλάσει και μέσα σε ένα μήνα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι μέσα σε έναν μήνα που θύλαζε, της ανέβηκαν τόσο πολύ τα αιμοπετάλια που παραλίγο να υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έτσι η κοπέλα θυμήθηκε, ο γιατρός προσπαθούσε να δει τι γίνεται, η κοπέλα θυμήθηκε το βίντεό μου, του το ανέφερε και έτσι ο γιατρός κάτι έψαξε, δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία γιατί μου την έχει στείλει το καλοκαίρι νομίζω. Έτσι έμαθε ότι όντως ο θυλασμός δεν επιτρέπεται όταν έχεις αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και η κοπέλα έκοψε το θυλασμό και μέσα σε ένα μήνα συνήλθε. Και μόνο και μόνο γι' αυτό αποφάσισα ότι δεν θα με ενδιαφέρει αν θα υπάρξει κάποιο αρνητικό σχόλιο. Θα πω διάφορα πράγματα τα οποία ίσως βοηθήσουν έστω άλλη μια κοπέλα σε περίπτωση που γεννήσει πρόωρα. Επειδή εγώ ηρεμώντας και περνώντας οι μήνες πλέον από όλο αυτό, συνειδητοποιώ τα λάθη που έκανα μέσα στην εντατική και πράγματα τα οποία αν τα ήξερα από νωρίτερα, μπορεί το παιδί να έχει βγει και νωρίτερα από την εντατική για να τον έχουμε νωρίτερα στο σπίτι μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ ήξερα από την αιματολόγο, υπήρχε μια υπόνοια, επειδή αυτό το πρόβλημα υγείας που έχω γνώριζε η γιατρός μου, η οποία σας έχω πει ότι είναι καταπληκτική γιατρός, ότι έχοντας αυτό το θέμα υπάρχει περίπτωση η εγκυμοσύνη να μην μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να χρειαστεί μια πρόωρη γέννα. Όταν πήγα να κάνω τον Ντόπλερ, η τελευταία μεγάλη εξέταση, εκεί είδε ο εμβριολόγος ότι κάτι συμβαίνει, ήταν και οι γιατροί μου μαζί, εννοείται, οι γυναικολόγοι που με παρακολουθούσαν. Είδαν ότι κάτι όντως δεν συμβαίνει, δεν πάει καλά. Και μετά πήγαινα κάθε εβδομάδα να με κοιτάνε, έκανατε κάποια
Τα έκανα πιο γρήγορα. Κάποιους καρδιοτοκογράφους, οι οποίοι γίνονται στον ένα, το λέγω, τους έκανα νωρίτερα, γιατί έπρεπε να δούμε τι γίνεται. Και τέλος πάντων, αποφάσισαν μαζί και ο εμβριολόγος και οι γιατροί ότι το μωρό είναι πιο ασφαλές έξω από την κυλίτσα της μαμάς του παρά μέσα στην κυλίτσα της μαμάς του. Και έτσι αποφασίσαμε ότι το μωρό πρέπει να βγει. Πήγα μια μέρα πριν το Σαββατοκύριακο, ήταν Πέμπτη βασικά, όχι μια μέρα, δύο μέρες πριν το Σαββατοκύριακο, να με δει ο γιατρός για να μην με αφήσουν το Σαββατοκύριακο χωρίς να ξέρουν τι μου γίνεται. Και πήραν την απόφαση ότι πρέπει το μωρό την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή, να βγει. Και έτσι και έγινε, δώσαμε ραντεβού. Πέρασε ένα βράδυ απίστευτα ανοχωτικό, χωρίς ύπνο. Όταν ξέρεις ότι θα πας για ένα χειρουργείο, στην ουσία αγχώνεσαι. Βέβαια ήμουν και πάρα πολύ χαρούμενη γιατί επιτέλους θα έβλεπα το μωράκι. Θα έβλεπα ποιος είναι αυτός ο μικρός, ο Μπόμπιρας που με κλωτσούσε και είχε λόξιγκα. Γιατί είχε συνέχεια λόξιγκα αυτό το μωρό μέσα στην κοιλιά της μαμάς του. Μπορεί την ημέρα να είχαμε και 10, μπορεί και 20 φορές. Τι σαν σταμάτητα. Και πήγαμε, γεννήθηκε ο μικρούλης, μου τον δώσανε στην αγκαλίτσα μου για ούτε ένα λεπτό, τον πήρε στην αγκαλίτσα, του έδωσε ένα φυλάκι και τον πήραν, γιατί εκεί συνειδητοποίησε προφανώς ο παιδίατρος ότι κάτι συμβαίνει και το μωρό πρέπει κατευθείαν να κάνει εισαγωγή στη ΜΕΝ. Η ΜΕΝ είναι η εντατική των νεογνών. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή με τον γιατρό μου, τον γυναικολόγο, είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και είχαμε κάνει ό,τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί ο Αλέξανδρος όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και να μην χρειαστεί ίσως καθόλου ή έστω για λίγες μέρες να μπει στην εντατική, θεώρησε ότι το μωρό, αν χρειαστεί να μπει στην εντατική, θα είναι για 1-2 μέρες. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν ήρθαν έτσι όπως θα τα ήθελα. Την ημέρα που γέννησα και ανεβαίνοντας πάνω στο δωμάτιο, μετά από λίγη ώρα μου είπε ο Κανάκης ότι τον φώναξε να πάει να δει το μωρό και απόρρισα, τον ρώτησα πού θα πας να δεις το μωρό, γιατί εγώ το περίμενα με το πυρεξάκι του να μου έρθει στο δωμάτιο και εκεί του είπαν ότι το μωρό έχει νοσηλευτεί στην εντατική και θα πρέπει να πάνε εκεί να... Θα πρέπει να πάμε εκεί να τον δούμε. Εγώ εκείνη τη μέρα δεν μπόρεσα να σηκωθώ καθόλου. Έκανα υπεράνθρωπες προσπάθειες το βράδυ να σηκωθώ για να καταφέρω να πάω να τον δω κι εγώ στο απογευματινό επισκεπτήριο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Και πήγε ο Κανάκης, τον είδε. Εκεί έφαγα το πρώτο μου χαστούκι, είναι η αλήθεια, γιατί δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις τι περιμένεις, γέννησες πρόωρα, αλλά επειδή είχαμε πάρει όλα τα μέτρα και επειδή ο εμβριολόγος τον έβλεπε πάρα πολύ καλά τον Αλέξανδρο, θεωρήσαμε ότι λογικά δεν θα χρειαστεί, αλλά χρειάστηκε. Πήγε ο Κανάκης, τον είδε, με ενημέρωσε για διάφορα πράγματα. Εγώ το πρώτο που ρώτησα είναι πώς είναι το παιδί και το δεύτερο πόσες μέρες θα καθίσει το παιδί εκεί. Μου είπε το παιδί πώς έχουν τα πράγματα, δεν ήξερε καν πόσες μέρες θα χρειαστεί να καθίσει εκεί, δεν ήξερε κανείς να του απαντήσει. Και εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό, απλά νομίζω ότι είναι από τις ερωτήσεις που οι περισσότερες μαμάδες που τα μωρά τους είναι στην εντατική την κάνουν αυτή την ερώτηση. Και έτσι ξεκίνησε την επόμενη μέρα. Ξημερώνοντας η επόμενη μέρα, είπα, Μαρινέλη, σφίξε τα δόντια σου, βάλει τα δυνατά σου να σηκωθείς, πρέπει να πάει να δεις το μωρό σου και να σε νιώσει και αυτό κοντά του, γιατί μόνο στη σκέψη ότι είναι μόνο του στην ουσία σε αυτό το γυάλινο κρεβατάκι, έτσι όπως το αποκαλούσα εγώ, πραγματικά τρελωνόμουν, στεναχωριόμουν πάρα πολύ και γενικότερα ήθελα το μωρό, όπως το πρώτο βράδυ που καθόμουν και ακούγα τα πυρεξάκια να πηγαίνουν που τα σπρώχναν οι νοσοκόμες για να τα πάνε από δωμάτιο σε δωμάτιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα γίνει κάποιο θαύμα και κάποια στιγμή θα χτυπήσει και η δική μου η πόρτα και το ένα από αυτά τα πυρεξάκια θα έχουν τον Αλέξανδρο μέσα, αλλά δυστυχώς δεν έγινε. Την επόμενη μέρα λοιπόν κατάφερα και έκανα κάποια βήματα. Ήρθε ο Κανάκης, με πήρε με το καροτσάκι για να μπορεί να είναι πιο εύκολο όλο αυτό. Και με πήγε στην εντατική, επειδή εγώ δεν είχα ξαναδεί το μωρό από τη γέννα. Μπορούσα να πάω όποια στιγμή ήθελα μέσα στην ημέρα. Δεν χρειαζόταν να πάω μόνο την ώρα που ήταν τα επισκεπτήρια, γιατί ήταν δύο φορές την ημέρα νομίζω το επισκεπτήριο για ούτε μισή ώρα, νομίζω 20 λεπτά. Και μπήκαμε μέσα στην εντατική. Περάσαμε από όλα τα στάδια, από τη βαριά μέχρι την πιο ελαφριά εντατική, γιατί είναι, χωρίζονται σε τρία μέρη, είναι το νούμερο 3 η βαριά, το νούμερο 2 που είναι η μεσαία, το νούμερο 1 που είναι για προληπτικούς λόγους να δούνε και τι γίνεται και μετά που πας στο σπίτι σου. Πήγαμε στην εντατική, στην 3 που ήταν και κάποια μωράκια τα οποία ήταν γεννημένα. Το ένα το μωράκι που γνωρίζω σίγουρα ήταν γεννημένο, γιατί γεννήσαμε την ίδια μέρα με αυτή την κοπέλα 28 εβδομάδες και ήταν ένα γατάκι μέσα στην εντατική. Μπαίνοντας μέσα, να σου πω την αλήθεια, και αντικρίζοντας σε αυτό το θέαμα, όλα αυτά τα γυάλινα κρεβατάκια που ήταν γεμάτα όλα,
Σοκαρίστηκα, πάρα πολύ κλάμα, και αυτό ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα λάθη που έκανα μέσα στην εντατική που έκλαιγα. Πάρα πολύ πήγαινα να δω το μωρό και έκλαιγα. Αλλά θέλω να σας πω ότι περνάγαμε από όλα τα γυάλινα κρεβατάκια και έλεγα, όχι, αυτό δεν είναι το δικό μου το μωρό. Μετά πήγαινα στο πούμε, όχι, αυτό δεν είναι το δικό μου το μωρό. Και το φτάσαμε στον Αλέξανδρο. Αναγνώρισα κατευθείαν ότι είναι ο Αλέξανδρος. Είναι απίστευτο, ενώ τον είχα δει μόνο για ένα λεπτό. Αναγνώρισα ότι αυτό είναι το παιδί μου. Ήταν απίστευτη στιγμή αυτή. Η πρώτη συμβουλή που θα σας πω είναι να προσπαθήσετε όσο είστε μέσα στο μωρό, γιατί εγώ αυτό το κάνω όλες τις μέρες το λάθος και με μαλώνανε συνέχεια νοσοκόμες και οι γιατροί εκεί, ότι όσο είμαι στο μωρό δεν κάνει να κλαίω, γιατί το μωρό αντιλαμβάνεται την ψυχολογία της μαμάς, παρόλο που είναι πίσω από ένα τζάμι στην ουσία. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, εκείνες τις μέρες μιλούσα και με μια φίλη ψυχολόγο, η οποία μου είπε ότι καλό θα είναι όντως μπροστά στο μωράκι να κρατιέσαι, αλλά όταν βγαίνεις έξω, καλά κάνεις και κλαις, γιατί πρέπει να ξεσπάς. Απλά σας το λέω γιατί καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει το μωρό, που καταλαβαίνει από ό,τι έχουν πει διάφοροι επιστήμονες που έχουν κάνει διάφορες έρευνες. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που από τα τόσο πολλά δάκρυα που είχα στα μάτια μου δεν μπορούσα να δω το μωρό. Δεν το έβλεπα γιατί είχα τόσο πολύ δάκρυ που δεν μπορούσα να το αντικρίσω, οπότε έχανα στιγμές και έχανα εικόνες. Και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να έχω το κινητό μου μαζί, και αυτό ήταν στην ουσία με το να έχεις το κινητό σου μαζί δεν σου αφήνει να ακουμπήσεις τίποτα μέσα στο δωμάτιο. Στο χώρο μάλλον αυτόν που ήταν η εντατική. Απλά κάποιες φορές ρίσκαρα και έπαιρνα το κινητό μου μαζί γιατί ρίσκαρα. Προτιμούσα να μην ακουμπήσω τίποτα, ειδικά τις θερμοκοιτίδες που δεν μας επιτρέπανε. Όταν είσαι και στην βαριά την εντατική δεν σε αφήνουν και να ανοίξεις. Τώρα και όταν βλέπεις και το μωρό έτσι καλωδιωμένο, με τόσες πεταλούδες πάνω του, ούτε εσύ ο ίδιος δεν θέλεις να ανοίξεις να ακουμπήσεις. Φοβόμασταν κιόλας ότι μπορεί να του μεταφέρουμε κάποιο μικρόβιο ή το οτιδήποτε. Κάποιες φορές οπότε έλεγα ότι καλύτερα να μην ακουμπήσω τίποτα παρά να μπορώ να έχω το κινητό μου μαζί, να τον βγάλω μια φωτογραφία και να μπορώ να έχω τη φωτογραφία και ένα βιντεάκι να τον βλέπω. Ήταν πολύ δύσκολες οι πρώτες μέρες. Οι πρώτες μέρες το κρεβατάκι του μωρού ήταν και πάρα πολύ ψυχρό, πάρα πολύ παγωμένο. Όχι σε θερμοκρασία, εκεί είναι στάνταρ οι θερμοκρασίες που έχουν οι θερμοκοιτίδες. Απλά ήταν όλα τόσο μη παιδικά. Δηλαδή δεν υπήρχε μέσα στο κρεβατάκι τίποτα που να θυμίζει ότι εδώ πέρα είναι ένα κρεβατάκι για ένα βρεφάκι. Πέρα από την πάνα του που πάνω επάνω είχε κάποια παιδικά σχεδιάκια, τίποτα άλλο δεν θύμιζε ότι εδώ πέρα ναι, βρίσκεται ένα βρεφάκι. Και αφού σας μίλησα για την πανούλα, θέλω να σας πω για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω πολύ να το αναφέρω, γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται, γιατί δορίζουν αυτές τις πανούλες. Εγώ δεν το γνώριζα όταν τις είδα πρώτη φορά. Η Pampers έχει φτιάξει την πιο μικροσκοπική πανούλα. Είναι αυτή εδώ. Δείτε πόσο υπέροχη είναι αυτή η πανούλα. Για αυτούς τους μικρούς τους μαχητές οι οποίοι ξεκινάνε να ζυγίζουν από γραμμάρια. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική πάνα και για το μωρό αλλά και για την ψυχολογία της μάνας. Θα σας πω τώρα τι εννοώ. Σας είπα ότι η πάνα είχε κάτι πολύ παιδικό πάνω της και ορίστε. Και αυτή εδώ η πάνα όπως βλέπετε έχει το κουνελάκι και τα σχεδιάκια της επάνω. Αυτές οι πάνες δορίζονται σε όλα τα μευτήρια της Ελλάδας από την Pampers. Δεν τα αγοράζουν δηλαδή τα μευτήρια. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή και πάρα πολύ ιδιαίτερη και ωραία. Και μάλιστα μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε σε αυτό και να βοηθάμε τους μικρούς μαχητές όπως και αυτούς τους γονείς που παλεύουν και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους μέσα στις εντατικές. Διότι αγοράζοντας τις συσκευασίες Pampers, συνεισφέρετε και εσείς και η Pampers δορίζει αυτές τις μικροσκοπικές πανούλες σε όλα τα μευτήρια της Ελλάδος. Και θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν δωρήσει πάνω από 400.000 πάνες και συνεχίζουν. Και επίσης να σας πω ότι έχουν δωρήσει και δύο θερμοκοιτίδες. Έχουν δωρήσει μία, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ένα εδώ στο Έλενα, στο νοσοκομείο στην Αττική, στο μευτήριο Έλενα. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή από την Pampers και σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πανούλα και το κατάλαβα αργότερα εγώ αυτό με αυτήν εδώ την πάνα, διότι πέρα το ότι είναι μια πάνα η οποία χωράει στο μωρό και το μωρό νιώθει άνετο και το μωρό ειδικά όταν, όλα τα μωρά αλλά ειδικά τα προωράκια πρέπει να κοιμούνται πάρα πολύ, γιατί όπως λέει ο ύπνος στρέφει τα μωρά, το 97% περίπου της ημέρας των μωρών πρέπει να το περνάνε τον πρόωρων μωρών, πρέπει να τον περνάνε και να κοιμούνται για να μπορούν να αναπτυχθούν πιο γρήγορα, γιατί ο ύπνος τα βοηθάει πάρα πολύ, οπότε αυτή η πάνα
φορώντας ένα μωρό, μια τέτοια πάνω που είναι στα κυβικά του, α το πούμε έτσι, νιώθει και εκείνο πιο άνετα και νιώθουμε και εμείς οι γονείς πιο άνετα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν πηγαίνεις να αντικρίσεις το μωρό σου και πέρα από όλα αυτά τα καλώδια που βλέπεις, αν βλέπεις και την πάνω μέχρι εδώ, είναι πραγματικά σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς, όταν το μωρό φοράει την πάνω και συνειδητοποιείς το μέγεθός του, γιατί κάτι τέτοια σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις και το μέγεθος πέρα από όλα τα άλλα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό και να βοηθήσουμε να μοιραστούν όσες πιο πολλές πάνες γίνεται σε όλα τα μευτήρια της Ελλάδας, αυτές οι μικροσκοπικές πάνες για αυτούς τους μικρούς μας τους μαχητές, και επειδή τώρα έχω κι εγώ έναν τέτοιο μικρό μαχητή, είμαι πιο ευαισθητοποιημένη. Οπότε, όπως σας είπα, το κλάμα είναι μια συμβουλή που πρέπει να μην το κάνετε όταν είστε μπροστά στο μωρό, η εμφάνιση του μωρού, γιατί εγώ, ας πούμε, τις πρώτες μέρες που σας είπα ήταν κρύο ο χώρος του μωρού. Και μετά μια μέρα ξαφνικά, ενώ πήγαμε να τον δούμε, συνειδητοποιήσαμε ότι του έχουν βάλει ένα σεντονάκι παιδικό που έχει πάνω ουράνια τόξα και διάφορα τέτοια πράγματα, και η ψυχολογία μου δεν μπορώ να σας περιγράψω που έφτασε. Οπότε όσο το μωρό φαίνεται και να φοράει πράγματα τα οποία του κάνουν, αλλά και ο χώρος του να είναι πιο παιδικός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια κοπέλα, όσο ήμασταν στην εντατική, προσπάθησε να αφήσει ένα αρκουδάκι μέσα, αλλά δυστυχώς δεν την άφησαν. Και είμαι πολύ στεναχωρημένη που το αντίκρισα αυτό, γιατί εκείνη τη μέρα είχα κλάψει πάρα πολύ που είδα ότι προσπάθησε να αφήσει στο παιδί της στην ουσία κάτι να του κάνει παρέα, αλλά δυστυχώς δεν της το επέτρεψαν. Όντως ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα, γιατί λίγες μέρες πριν είχα προσπαθήσει και εγώ να αφήσω μια εικόνα και με το ζόρι με άφησα να την αφήσω σε ένα συρταράκι που είχε θερμοκοιτίδα από κάτω. Και επίσης άλλη μια συμβουλή που πρέπει να σας δώσω είναι ότι πρέπει να επικοινωνείτε με τους γονείς ή και με το ίδιο την ίδια την εντατική, εκεί με τον κόσμο, να δείτε τι μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας. Εγώ όταν βγήκαμε από την μονάδα 3 και πήγαμε στην 2, που ο Αλέξανδρος δεν είχε πάνω του τόσα πολλά καλώδια και μπορούσε να τον βγάλει, να τον πάρει μια αγκαλίτσα, δεν ήξερα ότι μπορώ ούτε να τον αγκαλιάσω, αλλά ούτε να τον ταΐσω. Ήρθε ξαφνικά μια νοσοκόμα και μου λέει: θέλεις να τον πάρεις αγκαλιά? Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ξανθιά με μακρύ μαλλί, εγώ την έβλεπα σαν άγγελο εκείνη τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια. Και όταν μου είπε έτσι, ήθελα να την πιάσω να τη φιλήσω. Δεν ήξερα ότι μπορώ. Και της λέω: γίνεται, εννοείται πως θέλω. Είχα ξετρελαθεί, δεν το πίστευα. Και αφού ήμουν έξω και είχα ξεκινήσει να πιάνω επιτέλους παρτίδες με τους υπόλοιπους γονείς που είχαν εκεί τα παιδιά τους, διότι τις πρώτες μέρες δεν ήθελα να μιλήσω με κανέναν, δεν ήθελα να με ρωτήσει κανείς γιατί είστε εδώ, δεν ήθελα να πάρω και ένα επιπλέον βάρος γιατί είναι εκείνη η μανούλα η οποία είναι στεναχωρημένη απ' έξω και περιμένει πώς και πώς να δει το παιδί της. Δεν ήθελα να ακούσω, δηλαδή δεν είναι ότι το έκανα εγωιστικά, ότι δεν ήθελα να τους μιλήσω εγωιστικά. Το έκανα επειδή δεν θέλω να βαρύνω κι άλλο την ψυχή μου. Ήμουν ήδη πάρα πολύ βαριά συναισθηματικά φορτισμένη που το μωρό μου ήταν εκεί και το έβλεπα σε αυτή την κατάσταση και έβλεπα και τόσα άλλα μωρά τριγύρω. Και πιο πολύ με στενοχωρούσε ο ήχος που ακουγόταν μέσα στην εντατική. Υπήρχαν κάποιοι ήχοι, βέβαια στην εντατική νούμερο 2 μετά και στην 1 που ήμασταν, οι νοσοκόμες τους βάζανε μουσική και ακούγανε μουσική και είχα καταχαρεί. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι ήχοι από διάφορα μηχανήματα, άμα με κάποιο μωρό κάτι συνέβαινε να τους ειδοποιούν και να τρέχουν. Και πραγματικά με πλήγωνε πάρα πολύ που το παιδί μου άκουγε αυτούς τους ήχους. Ήθελα να τον πάρω σπίτι και να το έχω μόνο τραγουδάκια και ήρεμους ήχους, αυτό ήθελα. Ώσπου μια μέρα που λέτε έπιασα παρτίδες με μια μαμά, της είπα ότι είχαμε βγει από την εντατική 3, είχαμε πάει στη 2 και ότι το μωρό δεν παίρνει κιλά και ότι το μωρό δυστυχώς είχε παλινδρόμηση, γιατί αυτό μας ταλαιπωρούσε μέχρι και τον 6 του μήνα. Είχε παλινδρόμηση και έκανε συνέχεια με το, οπότε έβγαζε το γάλα και δεν μπορούσε να κρατήσει το γάλα για να πάρει τα κιλά που πρέπει και να βγούμε κι εμείς από την εντατική. Και μου είπε: θα σου δώσω μια συμβουλή και αν θες, άκουσέ την. Αν δεν κάνεις εσύ κάτι γι' αυτό, δεν θα πάρετε ποτέ το παιδί σας να φύγετε από εδώ. Και εκεί τη ρώτησα τι εννοείς. Μου είπε ότι αν δεν έρχεσαι εσύ εδώ σε κάθε τάισμα να ταΐζεις το παιδί και να το βάζεις να ρευτεί σωστά και καλά, δεν θα πάρει τα κιλά που πρέπει. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω αυτό, δεν το γνώριζα. Μέχρι που ρώτησα, επειδή μου το είπε η κοπέλα και το έκανα, να είναι καλά η κοπέλα εκεί που είναι, μακάρι να μπορούσα να την ευχαριστήσω. Δεν είχα την δυνατότητα και την ευκαιρία, γιατί δεν ανταλλάξαμε ούτε ονόματα, να καταλάβετε. Απλά ήμασταν όλοι εκεί με σκυμμένο κεφάλι, λέγαμε δύο πράγματα, μπαίναμε, βλέπαμε τα μωρά μας, χαιρετιόμασταν, φεύγαμε.
Αυτό γινότανε. Τις πρώτες μέρες βέβαια ήμασταν όλοι παγωμένοι. Δεν μίλαγε κανείς με κανέναν. Μόνο οι πιο παλιοί μιλούσαν μεταξύ τους. Και έτσι και έκανα. Μου έδωσε ο γιατρός μου εξιτήριο να φύγω. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να κάτσω παραπάνω. Έκατσα όντως παραπάνω. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται να καθίσω όλες τις μέρες που το μωρό είναι εδώ. Απλά ήθελα να μένω εκεί γιατί ήθελα να νιώθω ότι είμαι πιο κοντά στο μωρό. Δεν είναι ευχάριστο να φεύγεις από το μαιευτήριο με άδεια χέρια, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά έπρεπε να το πάρω απόφαση και να βγω, γιατί έπρεπε να γίνουν και κάποιες δουλειές. Ο Αλέξανδρος ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε, οπότε έπρεπε να γίνουν κάποια ψώνια, να φτιάξουμε κάποια πράγματα στο δωμάτιό του, έπρεπε να γίνουν πράγματα, οπότε έτσι το πήρα απόφαση και πήγα. Όμως από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 12.30 ώρα το βράδυ ήμασταν έξω. Διότι ήμασταν στο μαιευτήριο εκεί για να τον ταΐζω, να τον βάζω να ρεύεται σωστά, έτσι ώστε να κρατάει όσο το δυνατόν περισσότερο το γάλα στην κυλίτσα του, για να μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε τα κιλά που πρέπει και να βγούμε από το μαιευτήριο. Οπότε αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό το κατάφερα να το κάνω νομίζω μόνο για 4 μέρες, και μέσα σε αυτές τις 4 ημέρες ο Αλέξανδρος κατάφερε και πήρε τα κιλά που πρέπει, που έπρεπε. Και έτσι και βγήκαμε από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ είχα χρονομετρήσει την απόσταση από το σπίτι μου μέχρι το μαιευτήριο, γιατί έλεγα ότι άμα μου σπάσουν τα νερά θέλω να ξέρω πόσο μακριά είναι. Μια νορμάλ μέρα ήταν 10 λεπτά. Εκείνες τις μέρες που πηγαίναμε στην εντατική για να δούμε τον μικρό, που ήταν η καρδιά των Χριστουγέννων, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι γινόταν στους δρόμους. Μπορεί να κάναμε και μια ώρα να φτάσουμε. Πολλές φορές έκλαιγα μέσα στο αυτοκίνητο γιατί έλεγα δεν θα καταφέρω να τον δω, θα φύγει. Το ταΐσμά του θα τον ταΐσουνε, δεν θα μπορέσω εγώ να τον πάρω αγκαλίτσα, θα χάσω το επισκεπτήριο και μου περνάγαν όλες αυτές τις σκέψεις, αλλά ευτυχώς κάθε φορά φτάναμε όταν έπρεπε να φτάσουμε. Κάποιες φορές σχεδόν έτρεχα και όλες όσο μπορείς να τρέξεις όταν έχεις κάνει και λίγες μέρες πριν χειρουργείο, για να καταφέρω να είμαι στην ώρα μου εκεί για να τον ταΐσω. Ένιωθα ότι θα τον στενοχωρήσω κιόλας αν δεν είμαι εκεί στην ώρα μου, γιατί κάθε φορά που έφευγα του έδινα ραντεβού πάλι σε 3 ώρες, το έλεγα θα τα πούμε πάλι σε 3 ώρες. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έκανα και για το μωρό αλλά και για μένα. Δενόμουν επιτέλους με το μωρό, τον είχα αγκαλιά και χαιρόμουν, παρόλο που δεν τον είχαμε σπίτι, ήταν μακριά. Αλλά τον έβαζα να φάει, του τραγουδούσα το Ρούντολφ το ελαφάκι, τον έβαζα να ρευτεί με τις ώρες. Το έκανα χαδάκι, γενικότερα τον βοήθησε και αυτόν είμαι σίγουρη, γιατί καταλαβαίνουν τα μωρό, οπότε καταλάβαινα ότι είμαι η μαμά του και τον βοήθησε όλο αυτό. Και μετά από λίγες ημέρες καταφέραμε να φύγουμε και να πάμε στο σπίτι. Η πιο δύσκολη μέρα από όλες αυτές ήταν η μέρα των Χριστουγέννων, όπου φεύγοντας εμείς ήμασταν από τους γονείς που λέγαμε δεν θα ανοίξουμε το πορτάκι να τον ακουμπήσουμε, μην του μεταφέρουμε κάποιο μικρόβιο, φοβόμασταν και όλα αυτά. Και είπαμε όμως την ημέρα των Χριστουγέννων ότι θα μας το κάνουμε σαν δώρο, ας πούμε, ότι θα πάμε, θα απολυμάνουμε πολύ καλά τα χέρια μας και θα πάμε, θα ανοίξουμε το πορτάκι και ίσα ίσα θα τον ακουμπήσουμε. Όμως ο Αλέξανδρος μας επιφύλασε μια έκπληξη. Από τη μέρα που γεννήθηκε, που εγώ κατάφερα να τον δω με ανοιχτά μάτια, δεν τον είχαμε ξαναδεί, όλη τη μέρα κοιμότανε το μωρό, δεν έκανε τίποτα άλλο. Και μας περίμενε με ανοιχτά μάτια την ημέρα του Χριστουγέννων και δεν μπορώ να σας περιγράψω τα συναισθήματά μας εκείνη τη στιγμή που επιτέλους καταφέραμε και είδαμε τα ματάκια του και ανοίξαμε και το πορτάκι, ακουμπήσαμε ίσα ίσα το δερματάκι του που ήταν πάρα πολύ απαλό. Και ήταν πραγματικά, ήταν πολύ τις πιο ευτυχισμένες ημέρες. Βέβαια το βράδυ μετά που βρεθήκαμε με τις οικογένειές μας για να φάμε ήταν αρκετά στενάχωρο, που είχαμε μαζευτεί όλη η οικογένεια για να γιορτάσουμε τέλος πάντων τα Χριστούγεννα. Πιο πολύ το κάνανε για να μας ανεβάσουν την ψυχολογία. Και ήταν λίγο γλυκόπικρη εκείνη η μέρα, γιατί ήταν και στενάχωρη, αλλά ήταν και από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας. Βέβαια, ο Άγιος Βασίλης μας επιφύλασε το πιο ωραίο δώρο, γιατί 31 του μήνα το πρωί είχαμε πάει, τον ταΐσαμε, γυρίσαμε στο σπίτι να κάνουμε ένα ντουζ για να ξαναφύγουμε και μας πήραν τηλέφωνο από το μαιευτήριο και μας είπαν: φέρτε το καθισματάκι του, γιατί μπορείτε να τον πάρετε μαζί. Και τρελαθήκαμε. Δηλαδή, είχα πάει και είχα στηθεί από νωρίτερα απ' έξω και περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξει η πόρτα να μας πούνε: ελάτε να πάρετε τον μικρούλι να φύγετε. Και το πιο αστείο όλη τη υπόθεση, όχι αστείο, ηρωνικό θα το πω, πέρσι όσο ήμουν έγκυος τέτοιες ημέρες, ήταν Νοέμβρης, εγώ έχω γενέθλια 17 Νοέμβρη, συνειδητοποίησα ότι η μέρα των γενεθλίων μου, πέρα από την 17 Νοέμβρη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, είναι η Παγκόσμια ημέρα προωρότητας. Και έπαθα σοκ πέρσι. Τότε δεν ήξερα ακόμα ότι υπάρχει περίπτωση να γεννήσω. Υπήρχε μια υπόνοια, αλλά δεν μου είχαν πει κάτι τέτοιο. Έκανα και ό,τι μπορούσε, επειδή και το μωρό ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ήμουν ξαπλωμένη από τον Νοέμβρη μέχρι και τη μέρα που γέννησα. Ήμουν συνέχεια ξαπλωμένη. Και
Πέρσι, τέτοιες μέρες που το είδα και το συνειδητοποίησα, είπα, ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά μου. Ίσως και άλλες φορές, ίσως και άλλες χρονιές να το είχα δει ότι εκείνη η μέρα είναι η μέρα προωρότητας, αλλά δεν είχα δώσει σημασία, ίσως επειδή μέχρι εκείνο το διάστημα δεν με ενδιέφερε, γιατί δεν ήμουν έγκυος, ας πούμε. Την περσινή χρονιά, το 19 δηλαδή, που ήμουν έγκυος και το έμαθα, ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά, χωρίς να ξέρω τι με περιμένει. Και όταν γέννησα πρόωρα και λίγες ημέρες μετά διάβασα ένα άρθρο και θυμήθηκα ότι η μέρα των γενεθλίων μου είναι και η μέρα της προωρότητας και έχω κι εγώ ένα προώρο μωράκι, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι γέλασα όχι αστειευόμενη στο γεγονός, το ότι τι σου επιφυλάσσει η μοίρα κάποιες φορές. Και τώρα εκείνες τις... Κάθε χρόνο, τώρα στα γενεθλιά μου, πέρα από τα γενεθλιά μου, θα γιορτάζω που καταφέραμε κι εμείς και βγήκαμε από το μαιευτήριο, βγήκαμε από την εντατική και είμαστε μαχητές κι εμείς. Και ο Αλέξανδρος, αλλά και εμείς, εννοείται, σαν γονείς, γιατί ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Εγώ με την Κεσαρική, επειδή είναι ένα χειρουργείο και επειδή δεν κατάφερα να ξεκουραστώ καθόλου, πηγαίνω, ερχόμουν συνέχεια. Εδώ στο σπίτι δυστυχώς δεν έχουμε σανσέρ και έπρεπε να κατεβαίνω δύο ορόφους κάτω. Με τα πόδια να μπαίνω σε ένα αυτοκίνητο, να ξαναβγαίνω από το αυτοκίνητο, να ανεβαίνω στον όροφο της εντατικής και ξανά αυτό γινόταν πάρα πολλές φορές την ημέρα, μέχρι αργά. Λίγες μέρες μετά έπαθα υπερκόπωση, γιατί ήταν εξασθενημένος ο οργανισμός μου από το χειρουργείο και όλα αυτά, και ξαφνικά ανέβασα έναν απίστευτο πυρετό, ήμουν χάλια, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν είχα ξανανιώσει, δεν είχα ξαναπεράσει υπερκόπωση, δεν ήξερα πως είναι χειρότερο για το να έχει ίωση. Ένιωθα απίστευτη εξάντληση, ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα μου, αλλά όχι ότι είναι ίωση, ότι κάτι μου συμβαίνει, και έτσι καταλάβαμε ότι είναι υπερκόπωση. Αλλά επειδή δεν μπορούσε ο παθολόγος να μου πει 100%, γιατί είχε έρθει ο παθολόγος μας εδώ, να μου πει 100% ότι δεν είναι υπερκόπωση, ότι δεν είναι κάποια ίωση και είναι υπερκόπωση, αλλά επειδή δεν κόλλησε κανένας άλλος, θεωρητικά ήταν υπερκόπωση αυτό που συνέβη, γιατί όλα τα συμπτώματα ήταν αυτά της υπερκόπωσης. Μετά πέρασα πάλι μια εβδομάδα που πάλι δεν έβλεπα το μωρό, γιατί είχα μπει σε καραντίνα εδώ, πριν έρθει η καραντίνα του κορονοϊού. Είχα μπει σε καραντίνα εδώ σε δωμάτιο, με μάσκα, με κλειστές πόρτες, να μην έρχομαι σε επαφή με το μωρό, με τους υπόλοιπους. Και ο Κανάκης προσπαθούσε μόνος του με το μωρό. Έρχονταν και η μαμά μου κάποιες φορές, βοηθούσε. Ήτανε, γενικότερα ήμουν αρκετά άτυχη σε όλα αυτά. Δηλαδή και στο ότι η εγκυμοσύνη μου ήταν δραματική, τη θυμάστε, ήμουν πάρα πολύ χάλια όλους τους μήνες. Και το τρίτο τρίμηνο που δεν σας έκανα ποτέ βίντεο, είχαν συμβεί και άλλα πράγματα. Δυστυχώς, δηλαδή δεν σταματήσαμε εκεί. Μετά συνέβη και αυτό που έπρεπε να γίνει στο πρόωρο, το ότι το μωρό μπήκε στην εντατική, μετά μου ήρθε και μια υπερκόπωση, μετά ήρθε και ένας κορονοϊός και πραγματικά ήταν εντάξει. Αλλά τώρα πλέον είναι εδώ ο Αλέξανδρος μαζί μας, είναι μια χαρά, μεγαλούν πάρα πολύ καλά. Στις καμπύλες, στο ύψος είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ ψηλές, στα κιλά ακόμα είμαστε λίγο πιο κάτω. Μου είπε ο γιατρός ότι αυτό λογικά δεν θα αλλάξει, γιατί εντάξει και εγώ και ο Κανάκης είμαστε αρκετά αδύνατοι, οπότε ίσως είναι και το σκαρί του έτσι. Αλλά τρώει κανονικά, είναι ένα παιδί δραστήριο, ένα παιδί το οποίο σχεδόν μπουσουλάει αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μου είπε και ο παιδίατρος ότι η προωρότητα φαίνεται μέχρι τον χρόνο, οπότε δεν μπορούμε να... Γενικότερα μου είχε πει να μην συγκρίνω τον Αλέξανδρο με άλλα παιδιά, είναι πολύ λάθος να το κάνουν όλοι οι γονείς αυτό. Αλλά γενικότερα πρέπει να έχω στο μυαλό μου πάντα ότι είναι ένα προώρο μωρό και ότι πρέπει να υπολογίζω ότι θα πηγαίνει λίγο πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Okay, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι όταν έρχεται ο παιδίατρος κάθε μήνα για τον κλασικό έλεγχο, ότι όλα τα βρίσκει φυσιολογικά, ό,τι κάνει ο Αλέξανδρος είναι φυσιολογικό, ό,τι πρέπει να κάνει, το κάνει. Και αυτά, έχω να σας πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από κάτω στα σχόλια να μας γράψετε και τις δικές σας εμπειρίες, πάρα πολύ, περιμένω πάρα πολύ να τις διαβάσω. Έχω πάρει χαρτομάντιλα, τα έχω εδώ. Οπότε όταν σκάσουν τα πρώτα σας βίντεο είμαι έτοιμη εγώ για να τα διαβάσω. Αυτές είναι οι συμβουλές που έχω να σας δώσω εγώ. Αν κάποια άλλη μανούλα έχει κάποια άλλη συμβουλή να δώσει, εννοείται να μας τη γράψει από κάτω, γιατί κάποιες μανούλες καθίσανε και πάρα πολλές μέρες με τα μωράκια τους μέσα στην εντατική. Έχω διαβάσει από τότε που ανακοίνωσα ότι γέννησα προώρα τέτοιες ιστορίες που έχω ανατριχιάσει, πραγματικά έχω ανατριχιάσει, αλλά είναι όλες ευχάριστες οι ιστορίες που μου έχετε πει. Όλα τα παιδάκια έχουν βγει μαχητές από την εντατική. Ελπίζω να μην σας μετέφερα τη στενοχώρια που νιώθω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που τα ξαναθυμήθηκα, τα ξαναβίωσα μέσα από τις σκέψεις. Πραγματικά είναι για καλό. Θεωρώ ότι πάλι θα βοηθήσω κάποιον μέσα από αυτό το βίντεο, με όλα αυτά
που αφηγήθηκα και με τα tips που σας έδωσα και γι' αυτό θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Να μπείτε από κάτω στα σχόλια να γράψετε τη δική σας εμπειρία, τις δικές σας ημέρες από την εντατική. Ξέρω ότι είσαστε πάρα πολλές εκεί έξω. Δεν το περίμενα ότι είσαστε τόσες πολλές. Όταν το ανακοίνωσα ότι γέννησα πρόωρα, πραγματικά μου ήρθανε εκατοντάδες μηνύματα από κοπέλες που έχουν γεννήσει πρόωρα και τα μωρά και τους είναι μέσα στην εντατική και μου έρχονται ακόμα και τώρα μηνύματα τα οποία Μαρινέλη γέννησε και δυστυχώς έφυγα και δεν έχω πάρει το μωρό στο σπίτι και δεν είμαι καλά και εκεί και προσπαθώ μέσα από ένα μήνυμα να σας δώσω λίγο θάρρος, λίγο κουράγιο και αυτά τα tips που μοιράστηκα εγώ τώρα μαζί σας. Οπότε έπρεπε να γίνει και αυτό το βίντεο για να μπορέσετε να τα έχετε και λίγο καλύτερα από εμένα. Δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να βγει και αυτό το βίντεο όταν κόπηκε τόσες φορές. Για να μην σας στεναχωρήσω περισσότερο από ότι ήδη το έχω κάνει, είμαι σίγουρη, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό το βίντεο για να σας λύσω τις απορίες και για να βοηθήσω έστω και έναν, όπως έγινε και με το θέμα μου με τα αιμοπετάλια που έχω, που βοήθησε έστω και μια κοπέλα. Αυτά σταματώ, δεν λέω άλλα, σας φιλώ γλυκά και ελπίζω να πάνε όλα καλά για όσους και όσες περνάνε την αντίστοιχη εμπειρία με εμένα και όσες κοπέλες έχετε έτσι μια δύσκολη εγκυμοσύνη, με προσοχή, αν ακούτε τους γιατρούς σας, όλα θα πάνε καλά. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά, το επόμενο βίντεο δεν θα έχει κλάματα και τέτοια, θα είναι χαρούμενο, σας το υπόσχομαι, φιλάκι. Και βγαίνω από τα δωμάτια που γυρνούσα τα βίντεο και τι να δω. Ποιος έχει έρθει έξω από την πόρτα της μαμάς να της μιλήσει? Ποιος έχει έρθει? Ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος που οργώνει όλο το σπίτι τώρα. Όλο το σπίτι οργώνουμε. Όλο το σπίτι. Όλα. Ε, τι θες, την κάμερα? Πιάσε τα κορίτσια. Πιάσε τα κορίτσια. Πιάσε τα κορίτσια.